Τέλο πάντων, να απαντήσετε στον Υπουργό ή σε όλου αυτού που, σα κατηγορούν ότι εσεί κάτι ξέρετε. Όταν είπατε ότι αν βγουν αυτά που έχετε, θα γίνει χαμό. Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα σα πω. Μα γι' αυτό σα πρώτα δεν κρατήσατε ούτε τα προσχήματα τη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα σα πω. Βγάλατε στον αέρα εχθές το γνωστό γυρολόγο υπουργό όλων των καναλιών και τον αφήσατε επί 20 λεπτά να λέει ένα σωρό ψέματα. Η διοντολογία λέει ότι έπρεπε να τον διακόψετε. Δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω. Σας παρακαλώ πολύ, ήταν ο κύριος Στρατούλης εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ήταν ο κύριος Στρατούλης. Μα μαλώνανε μαζί, κύριε Παναγούλη. Κύριε Παναγούλη, ένα λεπτό. Τι λέτε για διοντολογία τώρα, κύριε Παναγούλη. Να με αφήσετε να μιλήσω. Θα σας αφήσω να είστε προσεκτικός σε αυτά που λέτε. Να είστε προσεκτικός σε αυτά που λέτε. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός, κύριε Αναγνωστάκη. Όταν μας κάνατε μαθήματα διοντολογίας, δεν είστε προσεκτικός. Και πρέπει να ξέρετε, δεν αν υπάρχει προσεκτικός. Αυτή η ελευθερία λόγου, έχει θυσιαστεί μια ολόκληρη οικογένειά μου. Κύριε Παναγούλη, αυτό... ακούστε με λίγο. Παρακαλώ να είστε προσεκτικός σε αυτά που... Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Όταν εχθές επικοινωνήσαμε, ναι. Γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές σας... Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πώς ενδιαφέρουν. Πείτε, κύριε Παναγούλη. Πείτε. Πρέπει να πούμε στον κόσμο λοιπόν, ότι σας τηλεφώνησα εγώ, ναι. Για να διαμαρτυρηθώ, ναι. Και σας είπα σήμερα που δεν το έχω κάνει ποτέ, ναι. Να έρθω στην εκπομπή σας και μου είπατε όχι. Δεν έγινε αυτό που λέτε. Σας είπαμε χτες να βγείτε. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό, κύριε Παναγούλη. Σας παρακαλώ πολύ. Σας είπαμε χτες, θέλετε να βγείτε χτες. Ή θέλετε να βγείτε αύριο που θα έχει περισσότερο χρόνο. Και εσείς μόνο σας είπατε, θέλω να βγω αύριο. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν λέτε την αλήθεια, κύριε Αναγνωστάκη. Μίλησα με τον κύριο Χατζαπόπουλο. Δίπλα ήμουνα. Μίλησα με τον κύριο Χατζαπόπουλο, κύριε Αναγνωστάκη. Κύριε Παναγούλη, μια στιγμή να το λύσουμε. Εχθές ήταν ο κύριος Στρατούλης εδώ. Έγινε αναφορά από τον κύριο. Πώς το λένε, από τον κύριο Γεωργιάδη. Και μετά ήταν στη διάρκεια της εκπομπής αυτό. Είχαμε τον κύριο Στρατούλη εδώ. Σήμερα είχαμε κλεισμένο τον κύριο Δρίτσα. Να τον ακυρώναμε. Έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό σας βγάλαμε τηλεφωνικά. Και επειδή δεν είχαμε χρόνο εχθές, επειδή ήταν στη διάρκεια της εκπομπής αυτό, είπαμε να τα πούμε σήμερα πιο άνετα. Και ποιος είπε ότι ο φίλος μου ο κύριος Στρατούλης είναι γραφείο τύπου δικό μου. Μα είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ. Εμένα αν μου ζητούσατε να μην έρθω θα το δεχόμουν. Για λόγους προσωπικής, κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να σα κλείνουμε και να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και να μας κάνει παρατήρηση. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Vamos.